Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, βράδυ Παρασκευής. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του Δεφάκτο. Απόψε θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και των ενόπλων δυνάμεων της Χαμάς. Θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών που δίνουν ένα στίγμα έστω αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα με την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά παράλληλα και με την ολιγοήμερη έστω εκεχήρια. Θα συζητήσουμε για το χρονικό αυτό της κρίσης. Θα συζητήσουμε επίσης για τους οικονομικούς παράγοντες και τις μεταβλητές αυτές που επηρεάζουν και διαμορφώνουν συνολικά και τους οικονομικούς αλλά και τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς της επόμενης ημέρας. Όλα αυτά θα τα κάνουμε μετά εργαλεία της πολιτικής επιστήμης και της οικονομικής ανάλυσης. Δεν θα πω περισσότερα, θέλω ευθύς αμέσως να καλησπερίσω απόψε τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, καθηγητής, οικονομολόγος στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσά, στου σα, συνεργάτε σα και στους καλεσμένους μα. Είναι μαζί μα και ο κύριο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητή διεθνών σχέσεων στο τμήμα πολιτική επιστήμη και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σα από την Κρήτη. Σα ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με θέλω να ξεκινήσω, κύριε Ρούσο, και να σα ρωτήσω εάν αποτελούν ένα, ένα στίγμα αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα, αυτή η ολιγοήμερη εκεχηρία, η απελευθέρωση των ομήρων, εάν μπορεί το στοιχείο αυτό να αποτελέσει την απαρχή αισιόδοξων εξελίξεων για την επόμενη ημέρα μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μαύρων ειδήσεων. Κάθε διακοπή των πολεμικών επιχειρήσεων και κάθε ώρα που σώζεται μια ζωή που μπορούν να μπει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα είναι εξαιρετικά θετική. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Όμως δεν νομίζω ότι αυτή η εκεχηρία θα δώσει το περιθώριο για διπλωματικές λύσεις ή για μια, ένα συμβιβασμό ή ακόμα, ακόμα, ακόμα και για μια συζήτηση για λύση δύο κρατών που σήμερα συζητιέται για μια διάσκεψη για το μεσανατολικό Νομίζω δηλαδή ότι αυτή είναι μια μικρή διακοπή του πολέμου, πάρα πολύ θετική όπως είπα προηγουμένως, αλλά που όμως θα συνεχιστεί δηλαδή έχω την εκτίμηση ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει ε, την επέμβασή του στη Γάζα πιθανότατα διαμορφώνοντας μια στρατιωτική βάση στο βόρειο τομέα της Γάζας και από εκεί εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον της Χαμάς. Αυτό δηλαδή που... Παρακολουθούμε είναι με συγχωρείτε σα ότι... σας διακόπτω και πλάνα πριν από μερικές ώρες από την απελευθέρωση ομήρων από την Χαμάς. Είναι πλάνα πριν από μερικέ ώρε. Ναι, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε. Ε, παρακαλώ. Άρα, λοιπόν, αυτό που περισσότερο εκτιμώ είναι ότι θα έχουμε μια συνέχιση του πολέμου με διάφορε μορφέ και η οποία δυστυχώ θα κρατήσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα κρατήσει μήνε. Τώρα, πόσου μήνε, δύο μήνε, τρει μήνε, κάποιου μήνε. Ε, δηλαδή, θα κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που εκτιμούσαμε στην αρχή. Πιθανότατα αυτή αυτός ο παρατεταμένος πόλεμος να διακόπτεται από μικρά τέτοια, τέτοια, μικρά τέτοια, μικρά τέτοια διαλύματα θα λέγαμε ε, ανθρωπιστικές εκεχηρίες, ανθρωπιστικά διαλύματα όπως θέλετε πέστε το τα οποία θα δίνουν μια κάποια βοήθεια στον κόσμο πάντως δυστυχώς δεν μπορώ να εκτιμήσω ότι θα έχουμε μια θετική εξέλιξη μέσα από αυτή την μικρή ολιγοήμερη εκεχηρία μπορούμε κύριε Ρούσο να προσδιορίσουμε ένα ορόσημο το οποίο θα σηματοδοτήσει και το τέλος αυτής της εμπόλεμης κατάστασης. Θα είναι η παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα, θα είναι η παρέμβαση μουσουλμανικών χωρών, γιατί από ό,τι φαίνεται για απευθείας συνεννόηση των δύο εμπλεκόμενων μερών αυτή τη στιγμή μάλλον δεν υπάρχουν προσδοκίες προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε το Ισραήλ έχει ε, διακηρύξει σε κάθε περίπτωση ότι θέλει να διαλύσει τη Χαμάς και να εξουδετερώσει ακόμα και φυσικά <laughs> τους, ε, τους αρχηγούς της. Αυτός είναι ο διακηρυγμένος στόχος του Ισραήλ. Σε αυτό το διακηρυγμένο στόχο έχουν... Ε, τον αυτό διακηρυγμένο στόχο συγγνώμη, έχουν υποστηρίξει ε, με απόλυτο τρόπο και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Το πρόβλημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στι Ηνωμένε Πολιτείε. Δηλαδή, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα ήθελαν μια συνέχιση του πολέμου και κυρίω δεν θα ήθελαν μια συνέχιση τη φαγή των Παλαιστινίων, δηλαδή να έχουμε 15, 20, 30 νεκρού. Και αυτό γιατί ε, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη σχέση των ΗΠΑ με αραβικές χώρες που είναι συμμαχοί της, όπως είναι η Σαουδική η Αραβία, τα Εμμυράτα, η Αίγυπτος. Και από την άλλη μεριά δημιουργεί και πρόβλημα στη σχέση των ΗΠΑ με μουσουλμανικές χώρες που δεν είναι εχθρικέ απέναντι στις ΗΠΑ όπως είναι η Ινδονησία, η Μαλαισία και άλλες. Άρα λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι οι οι ΗΠΑ έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τη διεθνή κοινότητα και όχι το Ισραήλ το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη πίεση γιατί ο μόνο που θα μπορούσε να πιέσει το Ισραήλ είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αφού αυτέ δεν το πιέζουν προ το παρόν, ή τουλάχιστον δεν το πιέζουν προ την κατεύθυνση τη πλήρου εκεχηρία ή τη κατάπαυση του πυρό, τότε δεν βλέπω και κάποια δυνατότητα να αλλάξει, αν θέλετε, αυτή η απόφαση του Ισραήλ για πλήρη καταστροφή τη Χαμά ή για συνολικό για συνολικο πολεμο στη Γάζα. Αυτό είναι και αν θέλετε και πιο το πιο απεσιόδοξο συμπέρασμα. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει στο μέλλον καθώς, αν οι Αμερικανοί θεωρήσουν να πιέσουν περισσότερο το Ισραήλ. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή και γι' αυτό είμαι και απεισιόδοξος για την εξέλιξη των, ε, της σύγκρουσης. Κυρία Ατσαλάκη στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων στο Πολυτεχνείο, μεταξύ άλλων, εξετάζεται και τις μεταβλητές που μετασχηματίζουν το, το Διεθνές Οικονομικό Στάτους κβό. Αυτή η κατάσταση στο Ισραήλ είναι μία τέτοια μεταβλητή που θα σηματοδοτήσει εξελίξεις στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. Είναι μία σημαντική μεταβλητή. Γι' αυτό τα βλέμματα όλων των διοσιογραφικών πρακτορείων και σχεδόν όλων των κρατών, ακόμα και σήμερα που απελευθερώθηκαν οι νόμοιροι, είναι στραμμένα για να δούνε τι πρόκειται να γίνει στις αυτές. Η περιοχή αυτή είναι μία δύσκολη περιοχή, γενικά. Ε, όχι μόνο διότι υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, υπάρχει και πλούτος, εύκολος πλούτος, από το πετρέλαιο. Κάποιοι έχουν δύναμη τώρα, που μπορεί αργότερα να τη χάσουν, αν αλλάξουν οι καταστάσεις τα ενεργειακά, οπότε βλέπουν ότι ίσως είναι τώρα η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη που έχουν. Ε, σε κάθε περίπτωση, άμα δούμε την ανάλυση των δεδομένων των παρελθοντικών στοιχείων θα δούμε ότι για να επιτευχθεί η ειρήνη όπω έγινε πριν 50 χρόνια στην περιοχή αυτή, χρειάστηκε να γίνει ένα πόλεμο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιο είναι ακριβώ αυτός που εκπροσωπεί τον Παλαιστινιακό λαό, η Χαμάς ή η ίδια η Παλαιστινιακή Αρχή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι ήταν σε προχωρημένο στάδιο να γίνει μία σειρά συνομιλιών ε, ώστε να επιτευχθεί και πάλι μία ε, συμφωνία ειρήνευση στην περιοχή όπου όλες οι πλευρές θα υποχωρούσαν, δηλαδή το Ισραήλ θα έδινε κάποια εδάφη πίσω στους Παλαιστινίους να κάνουν το Παλαιστινικό κράτος Ισραήλ, να, το, ο, ο, η Παλαιστίνη, ε, να το εγγυηθεί και η Σαουδική Αραβία και να δημιουργηθεί μία ειρήνευση στην περιοχή. Εάν αυτό συνέβαινε υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία δεν του συμφέρει κάτι τέτοιο, ούτε πιθανόν και τη Χαμά, διότι θα έχανε το ρόλο τη. Διότι η Χαμά, ξέρουμε ότι μετά που εκλέχτηκε, εξουδετερώσε του αντιπάλου και είναι κυρίαρχη στο χώρο αυτό. Ε, οπότε η συμφωνία αυτή ε, φάνηκε να προχωράει σημαντικά και με την επικύρωση του Ινδικού δρόμου του μεταξύ όπου η Ινδία θα περνούσε μία δίωδο μέσα από τη Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ιορδανία, να έρχονται τα πορεύματα της Ινδίας προς την Μεσόγειο, από εκεί στην Ελλάδα και μετά στην Ευρώπη, διότι η Ινδία έχει σχεδόν όλα τα περάσματα τη θα βρίσκει κλεισμένα από τον δρόμο του μεταξύ της Κίνα. Οπότε ήταν ένα ευρύτερο γεωπολιτικό σχέδιο μεταφοράς, δεδομέ... μεταφοράς εμπορευμάτων κυρίως αλλά και πιθανών ενέργειας από εκείνα τα σημεία. Αυτό τώρα ανετράπει οι κάποιες αναλύσεις δεδομένων και προβολή προς το μέλλον μας δείχνουν στοιχεία ότι μετά που θα μείνει ανίσχυρη η Χαμάς, ίσως η Παλαιστινιακή Αρχή θα έχει την πυγμή και να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, ε, διότι όλοι, όλους τους συμφέρει η ειρήνη. Ε, σχεδόν όλους. Έτσι. Ε, υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία δεν θα θέλανε να δουν ειρήνη στην περιοχή, όπως είναι το Ιράν, ε, το οποίο χρησιμοποιεί και τη Χαμάς και τη Χεσμολάχ για να έχει επιρροή στην περιοχή. Αν γινόταν η συμφωνία τότε το... Το Ισραήλ μαζί με τη Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να στραφούν εναντίον του Ιράν. Οπότε η ισχυρή οι ισχυρές χώρες περιοχή περιοχής θα στρίμωχναν σίγουρα το Ιράν. Οπότε βλέπουμε ότι αν αναλύσουμε τα συμφέροντα κάθε χώρας στην περιοχή θα δούμε και ξεκάθαρα ποιοι κινούν τα νήματα αυτή τη στιγμή και επίσης στην Τουρκία δεν την βολεύει κάτι τέτοιο διότι η Τουρκία θέλει να γίνει κέντρο μεταφοράς ενέργειας και έβλεπε ότι κέντρο μεταφοράς ενέργειας μπορεί να γίνει η χώρα μας με τη συνεργασία μεταφοράς της ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου μέσω Ελλάδας προς την Ευρώπη διότι είναι η μόνη σταθερή περιοχή που μπορούν να περάσουν αγωγοί αγωγή ή καλώδια ενέργειας. Ε, επίσης, θα μπορούσαμε να πούμε και για το ρόλο της Κίνας. Η Κίνα δεν θέλει οι δρόμοι του μεταξιού που το έρχονται τα εμπορεύματα στην Ευρώπη να έχουν προβλήματα. υπάρχει ο μεσαίος δρόμος του μεταξιού που μία διακλάδωση πήγαινε προς τη Ρωσία, αρχόταν Καζακστάν, Κασπία, Θάλασσα, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία. Πήγαινε μία διακλάδωση προς τη Ρωσία, αυτή έχει κοπεί. Η άλλη διακλάδωση κατεβαίνει μέσω της Τουρκίας. Η Κίνα περιμένει ότι θα υποστεί κάποιες κυρώσεις η Τουρκία αργότερα και δεν θέλει να βασιστεί σε αυτόν τον αγωγό. Και δεν είναι σίγουρο ότι θέλει να γίνει σημαντική αναστάτωση στην περιοχή, από την άλλη μεριά θέλει να αποτρέψει τον ειδικό δρόμο του μεταξύ να περνάει τη Σαουδική Αραβία. Οπότε έχουμε μια πολυπλοκότητα των διαφορετικών συμφερόντων που συγκρούονται σε αυτό το σημείο και συγκρούονται σε μια εποχή όπου η παγκόσμια οικονομία έχει φτάσει στο τέλος ενός μακροχρόνιου κύκλου πάνω από 56 έτη. Και, και κυρίως τα τελευταία 20-30 χρόνια α, περάσαν οι περισσότερες χώρες με ανωδικούς ρυθμούς εκτός εμάς που είχαμε αυτή τη σημαντική κρίση αλλά το χρήμα ήταν πάρα πολύ φθηνό ήταν εύκολο να δανειστούν όλες οι χώρες τώρα έχουμε φτάσει σε επιτόκια πάνω από 5-6% το χρήμα δεν είναι εύκολο και από την άλλη μεριά πάρα πολλές χώρες έχουν ανάγκη για χρήματα για να καλύψουν μια σειρά εκτάκτων αναγκών από φυσικών καταστροφών πόλεμοι όπου συμβαίνουν και θα χρειαστούν και πολλά χρήματα για να περάσουμε στις της νέε τεχνολογίε, τεχνητή νοημοσύνη και τα λοιπά, τα οποία χρήματα δεν υπάρχουν και επίσης θέλουμε και πολλά χρήματα για να πάμε στην πράσινη ενέργεια και έτσι δημιουργείται μια παγκόσμια δυσκολία ρευστότητα πλέον και ταυτόχρονα έχουμε και πληθωρισμό. Όλα αυτά είναι ένα εκρηκτικό μείγμα και πολλές φορές χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν εσωτερικά οικονομικά προβλήματα τα εξωτερικεύουν διότι δεν θέλουν να τους γίνουν πολιτικά τα προβλήματα και πολλές φορές βλέπουμε τέτοιες επιθετικές διαθέσεις που βλέπουμε και εμείς και από το γείτονά μας δίπλα. Κύριε Ρουσό, είναι ακραία υποθετικό το σενάριο, το ενδεχόμενο ότι πρόθεση και Χαμάς και Χεσμπολάχ και Ιράν ε, να προκαλέσουν μια σημαντική Ισραηλινή ε, απάντηση, οδηγώντας ενδεχομένως και σε μια μεγάλη διεθνή κρίση η οποία θα μπορούσε να τους προσφέρει ευκαιρίες για περισσότερη ισχύ. Ξέρετε κάτι, εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Χαμάς ή οποιοδήποτε άλλο είναι απολύτως ενεργούμενο του Ιράν. Διότι η Χαμάς αυτή τη στιγμή ε, έχει αν θέλετε κεφαλαιοποιεί για να το πω έτσι, Ένα, μια κατάσταση που υπάρχει στα κατεχόμενα παλαισθηνιακά εδάφη που είναι απαράδεκτη. Δηλαδή αυτό που κεφαλαιοποιεί η Χαμάς πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου είναι ακριβώς οι ε, κατοχικές πρακτικές του Ισραήλ, της απαλωτρία εδαφών, των νεκρών στην Δυτική Όχθη μετά από επιθέσεις παράνομων επίκοπων, των επικισμών, το βίο εκτοπισμού ανθρώπων. Άρα λοιπόν απάνω σε αυτό βασίζει η Χαμά σε μεγάλο βαθμό και γι' αυτό άλλωστε και στι δημοσκοπήσεις που, υπάρχουν, που υπήρχαν πριν την 7η Οκτωβρίου η Χαμά έπαιρνε κεφάλι στην Δυτική Όχθη. Δεν είναι δηλαδή ότι η Χαμά απλά είναι ένα εργούμενο, εργουμενο του Ιράν το οποίο τη λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Έχει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη βάση και έχει επίση και μια σειρά από συνθήκε οι οποίε τη βοηθά στη στρατολόγηση των μελών και στην αύξηση της υποστριχτικής της βάσης. Άρα λοιπόν μην, έχουμε μια εντύπωση μαριονετών στην περιοχή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι πιο πολύπλοκα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν θέλει κλιμάκωση. Και δεν θέλει κλιμάκωση γιατί δεν μπορεί να την αντέξει. Με πολύ απλό τρόπο το λέω. Δηλαδή το Ιράν έχει μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα τα οποία πρέπει να βοηθήσει. Είναι το μέτωπο της Συρίας που δεν έχει κλείσει ακόμα. Είναι το μέτωπο της Ιεμένης. Είναι το Ιράκ. Άρα λοιπόν έχει μια σειρά αποζητήματα που για τη δική του α, στρατηγική έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτό του, της Χαμάς. Άρα λοιπόν ε, δεν έχει αυτή τη στιγμή κανένα λόγο να κλιμακώσει. Ήδη θα έλεγε κανείς ότι η επίθεση της Χαμάς στις η Οκτωβρίου δημιούργησε ένα σοκ και ένα σημαντικό τραύμα στη στρατηγική της αποτροπής του Ισραήλ και στην αντίληψη του Ισραήλ ότι βρίσκεται σε μια τρομερή στρατιωτική και τεχνολογική υπεροπλία. Άρα δεν έχει λόγο να κλιμακώσει. Πολύ περισσότερο δεν έχει λόγο να κλιμακώσει γιατί η Χεσμολά είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος για το Ιράν, ιδιαίτερα στη Συρία, και δεν θα ήθελε να χάσει ένα μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής ικανότητας της, Χα... της Χεσμολά. Που αν επιτεθεί στο Ισραήλ, προφανώ θα έχει και την απάντηση του Ισραήλ, η οποία θα είναι πολύ καταστρεπτική για την, για την ίδια την οργάνωση αυτή. Άρα λοιπόν το Ιράν δεν θέλει να βάλει σε κίνδυνο, σε τόσο μεγάλο κίνδυνο τη Χεσμολάτα και δεν θέλει να κλιμακώσει. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε για κάτι άλλο. Πριν από περίπου αρκετού μήνε, είχαμε την συμφωνία μεταξύ Ιράν και Σαουδική Αραβία με ε, διαμεσολάβηση και τη Κίνα. Εδώ υπάρχουν, θα έλεγε κανείς ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση, σε μια τροχιά να τα βρει, όπως λέμε με την Σαουδική Αραβία και ιδιαίτερα στο πολύ ευαίσθητο για, την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας μέτωπο του Ισιεμένης, άρα, όπου οι Ιρανοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα λοιπόν οι Σαουδάραβες και οι Ιρανοί δεν θέλουν να χαλάσουν αυτή την, ε, Συνεργασία, αν θέλετε, η προσέγγιση να την πούμε καλύτερα. Και γι' αυτό ακριβώ και ένα από του πρώτου ηγέτε, στον οποίο τηλεφώνησε ο ε, Σαουδάραβας διάδοχο, που είναι ο ισχυρό ανήρτης ε, τη ε, Σαουδική Αραβία, ήταν ο πρόεδρο του Ιράν, ο Ραϊσι. Και επίση είχαμε την παρουσία του Ραϊσι στην ε, Σαουδική Αραβία, όταν έγινε πρόσφατα η, ο, η διάσκεψη του Οργανισμού της Δυναμικής Διάσκεψης. Αυτά δείχνουν ότι ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε το Ιράν θέλουν κλιμάκωση γενικότερα της κρίσης αυτής, πέρα από αυτό που υπάρχει σήμερα. Δεν έχει κανείς, καμία από τις δύο χώρες, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, δεν έχει καμία από τις δύο χώρες συμφέρον στην κλιμάκωση αυτή, δηλαδή να, στο να περάσει η κρίση από την περιοχή της Γάζας και του Ισραήλ ε, σε άλλες χώρες, είτε αυτό είναι το Σινά, είτε είναι ο Λίβανος, Είτε η Ορδανία είτε οπουδήποτε αλλού. Άρα λοιπόν δεν βλέπω μια τάση χωρών άλλων να θέλουν κλιμάκωση ε, τουλάχιστον προς το παρόν και έτσι όπω φαίνονται τα πράγματα σήμερα. Ε, και θα έλεγα ότι η άλλη μια χώρα που θα, να, ε, υπάρξει, που θα μπορούσε να υπάρξει κλιμάκωση και δεν έχει να κάνει με το Ιράν είναι η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος έχει πει ότι είναι κόκκινη γραμμή η βία η εκτόπιση. Παλαιστινίων από την Γάζα προ το Σινά και αυτό θα επίση θα μπορούσε να φέρει μια κλιμάκωση. Προ το παρόν όμω, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή προσφυγικό ρεύμα από την Λωρίδα τη Γάζας προ το Σινά, προ την Αίγυπτο και γι' αυτό δεν έχουμε και κάποια α, ανησυχία προ το παρόν κλιμάκωση. Άρα, μια παρατεταμένη κρίση και μια εκτεταμένη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας θα προκαλούσε ένα πάγωμα στη στρατηγική του Ισραήλ για προσέγγιση με τις αραβικές χώρες. Ε, προφανώς, ρε, γιατί, όχι γιατί θα έλεγε κανείς ότι έχουν καμία αγάπη ιδιαίτερη η Σαουδική Αραβία, για το πούμε έτσι, ή άλλες χώρες, ή η αλλες χωρες η αιγυπτος προς τη Χαμάς, κάθε άλλο. Θα ήθελαν πάρα πολύ να δουν την Χαμάς αποδυναμωμένη και ίσως αυτό να ήταν και προς το συμφέρον ακόμα και της Παλαιστινιακή πλευράς. Ε, αλλά η, αυτό που δεν θέλουν να βλέπουν είναι και δεν θέλουν να συμβαίνει είναι να υπάρχουν χιλιάδες νεκροί ανάμεσα στους αμάχους γιατί αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο κύρος ιδιαίτερα του Σαουδάραβα α, διαδόχου ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ως ηγέτη, ηγέτη του αραβικού κόσμου και άρα εφόσον δεν μπορεί να εγγυηθεί τη ζωή των Παλαιστινίων στη Γάζα, δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, τότε το γόητρό του και η ηγετική του αυτή θέση αφισβητείται. Αφισβητείται από την πραγματικότητα δηλαδή. Άρα λοιπόν η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να έχει στενές σχέσεις με το Ισραήλ με αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και οι Ινωμένες Πολιτείες, οι οποίες βάσισαν όλη τη στρατηγική του στη Μέση Ανατολή σε αυτόν τον άξονα Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας-Εμμυράτων, ε, έχουν μεγάλη ανησυχία για τη συνέχιση τη στρατιωτική επιχείρηση έτσι όπω συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον πριν από μερικέ ώρε που τώρα έχουμε και χειρία. Άρα λοιπόν, γιατί οι ΗΠΑ ήθελαν να βασίσουν α, την δική του επιρροή σε ένα τέτοιο άξονα Ισραήλ. Σαουδική Αραβία και αυτό θα απελευθέρωνε υλικού και ανθρώπινου πόρου αμερικανικού, του οποίου θα μπορούσαν να μεταφέρουν στην περιοχή του Ειρηνικού, που ήταν ο βασικό στόχο και που βεβαίως υποψηφευεύε, η κινέζικη επιρροή. Άρα λοιπόν αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Πραγματικά έχουμε ήδη πάγωμα αυτού του, αυτής της προσέγγισης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει εκτροχιαστεί πλήρω καθόλου. Αλλά πάντως έχουμε ένα πολύ, μια πολύ, πολύ σοβαρή πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο γι' αυτή. <συμφι> <συμφι> Κύριε Τσαλάκη, διαβάζω σε άρθρο σας όταν οι κυρίαρχες οικονομίες εμπλέκονται έστω και έμεσα σε συγκρούσεις, γίνονται πιο ευάλωτες στη διεθνή σκηνή. Άρα, για να εκτιμήσουμε πιθανές μελλοντικές εξελίξεις, πρέπει να παρατηρήσουμε πώς τα κράτη σχηματίζουν νέες είτε συμμαχίες είτε εχθρούς. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μία... Μάλλον διαφαίνεται όλο ένα και περισσότερο μια διαπολιτισμική διαμάχη κυρίως μεταξύ ε, δημοκρατικών κυβερνητικών συστημάτων και αυταρχικών κυβερνητικών συστημάτων. Ε, τα βλέπουμε στο πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία, τα βλέπουμε με κάποιους που θέλουν να αναβιώσουν οθωμανικά όνειρα, περσικά όνειρα, τσάρικα όνειρα ε, κτλ. Και βλέπουμε επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο από οικονομικής πλευράς. χώρες που έχουν καταφέρει και έχουν συσσωρεύσει κάποιο πλούτο είτε μέσα από τα εμπορικά πλεονάσματα που έχουν είτε μέσα από πρώτες στήλες, πετρέλαιο και και αέριο κτλ. Το πλούτο αυτό δεν τον διαχέουν στους λαούς να ανέβει το βιωτικό επίπεδο. Ε, αντίθετα τον κάνουν όπλα ή είτον... και εξοπλισμούς ή τον uh, μένονται διάφοροι ολιγάρχες και ε, ε, στην ουσία δε, δεν περνάει στο λαό να αν ανέβει το βιωτικό επίπεδο. Όταν α, ο πλούτο αυτό χρησιμοποιείται στου εξοπλισμού, ε, οι χώρε αυτέ με τα αυταρχικά ή μη αυταρχικά καθεστώτα ε, θα αποκτήσουν δύναμη και όπω είχε εξηγήσει πολύ σωστά ο Θοκιδίδη πριν 2.500 χρόνια, όποιο αποκτάει δύναμη, ο πρώτο που θα υποστεί τι την έπεσε αυτή τη δύναμη όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή θα είναι ο πιο κοντινό γείτονα. και αυτό είναι κάτι που μα ανησυχεί και εμά εδώ και στην διπλανή στη γείτονα χώρα, η οποία συσσωρεύει πλούτο και τον κάνει εξοπλισμού όπω βλέπουμε. Αυτέ ε, αυτές οι καταστάσεις σε αυτές τις χώρες εξωτερικεύονται με κάποια επιθετικότητα ε, όταν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Σήμερα υπάρχουν οι κατάλληλε συνθήκε διότι αρχίζει μια ε, παγκόσμια αναστάτωση στην ε, αγορά. Επειδή πλέον, όπω είπαμε προηγουμένω, το χρήμα είναι πολύ ακριβό, δεν θα είναι εύκολο να βρίσκουμε χρήματα και να λύνουμε ε, προβλήματα στην οικονομία όπω κάνουμε στο παρελθόν, τυπώνοντα χρήμα ή δανειζόμενοι. Γιατί το παγκόσμιο χρέο είναι τριπλάσιο από το παγκόσμιο ΑΕΠ, και οποιαδήποτε αύξηση των επιτοκίων, ε, έστω και μία μονάδα, Επιβαρύνει με τεράστια κόστη όλους που έχουν δανειστεί, είτε αυτά είναι κράτη, είτε ιδιώτες, είτε επιχειρήσεις και σε συνδυασμό με την, με την τάση για να μειωθεί η παγκοσμιοποίηση και κυρίως να δημιουργηθούν εφοδιαστικές αλυσίδες τουλάχιστον από χώρες οι οποίες θα είναι ασφαλείς και δεν θα μπορούν να εκβιάζουν το κόψιμο της παροχής ενέργειας όπως έκανε η Ρωσία προς την Ευρώπη. Άρα έχουμε και μια ανακατάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων ε, να πάνε προς μια κατεύθυνση ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων. Άρα θα προτιμηθούν χώρες που δεν δημιουργούν προβλήματα στο μέλλον για να αναπτυχθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Οπότε χώρες όπως το Ιράν, Τουρκία, Ρωσία, ε, Κίνα θα αποκλειστούν Κα, κατά ένα μεγάλο βαθμό και το βλέπουμε ήδη το περασμένο Ιούλιο η Αμερική είχε περισσότερες εισαγωγές από το Μεξικό για πρώτη φορά από ό,τι από την Κίνα. Ε, σε συνδυασμό και με τα κίνητρα τα οποία δίνουν η Αμερική και η Ευρώπη για επαναπατρισμό ουσιαστικά σημαντικών επενδύσεων, κυρίως υψηλή τεχνολογίας ε, και η αναζήτηση για ασφάλεια στα τρόφιμα και γενικά στην εφοδιαστική αλυσίδα ε, ανακατατάσσει το τοπίο και μέσα σε αυτές τις ανακατατάξεις θα πρέπει να δούμε και μία μακροχρόνια αλλαγή που πρό πρόκειται να συμβεί στον ενεργειακό τομέα. Είναι η έλευση της ε, παραγωγής ενέργειας από πυρηνική σύνδεξη στην οποία οι Αμερικανοί την έχουν προγραμματίσει να συμβεί μετά το 2035 με 2040. Ήδη το περασμένο Νοέμβριο έκαναν το, το πρώτο επιχείρημα το πρώτο πείραμα με επιτυχία παράγοντας περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειάστηκε για την παραγωγή. Ε, οπότε όταν θα έρθει η ενέργεια πυρηνική σύνδεξη, η οποία θα είναι ε, καθαρή ενέργεια, θα είναι άφθονη και θα είναι φθηνή, θα φέρει τεράστια ανακατατάξεις στις χώρες που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο και επίση είναι πολύ πιθανό να καταρρεύσει νωρίτερα το καρτέλ του ΟΠΕΚ, το οποίο Βλέπουμε ακόμα και σήμερα μειώνει την παραγωγή για να κρατάει τις τιμές της ενέργειας ψηλά και κάποιες χώρες να αποκομίζουν τεράστια κέρδη τα οποία συνέχεια βλέπουμε ότι τα κάνουν εξοπλισμούς και απειλούν ε, κυρίως ε, δημοκρατικές χώρες που έχουν πασχίσει επί πάρα πολλά χρόνια να δημιουργήσουν δημοκρατικά κατεστόντα. Η ανάγνωση των όσων εξελίσσονται τις τελευταίες εβδομάδες για τη δική μας γειτονιά, την ελληνική οικονομία. Ποια είναι ε, κύριε Τσαλάκη? Η χώρα μας είναι σε ένα δύσκολο σημείο σίγουρα ε, με όλη αυτή την κατάσταση και μια ειρηνευτική συμφωνία και να σταματήσουν να σκοτώνονται εκεί άμαχοι ε, θα ήταν ευχή έργο για όλες τις πλευρές. Από την άλλη μεριά, αναδεικνύεται ότι η χώρα μας είναι το τελευταίο σταθερό σημείο της δύση. Ε, οι χώρες και προς Ανατολά και προς τα Νότια υπάρχει μεγάλη αστάθεια. Στην Αίγυπτο ενδέχεται κάποια στιγμή και υπάρχουν φόβοι, αν αλλάξει το καθεστώς, ακόμα να κλείσει και η διόρυγα του ΣΟΕΣ. Ε, για να γίνει κάποιος εκβιασμός στη διακίνηση των εμπορευμάτων. Ε, οπότε η χώρα μας αποδεικνύεται ένα, το τελευταίο σταθερό σημείο της δύση θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε αυτό μετά την ειρήνευση θα χρησιμοποιηθεί ως ένα πλεονέκτημα να προσελκύσει επενδύσεις και κυρίως να, να γίνει μια ασφαλή οδός για το πέρασμα της ενέργειας από το Ισραήλ και από την Αφρική προς την Ευρώπη πράγμα το οποίο θα εναντιώσει την, την Τουρκία και θα, θα προβεί σε μία σειρά αντιδράσεων, διότι το ρόλο αυτό τώρα τον παίζει η, η Τουρκία προσπαθεί να προμηθεύσει με ενέργεια την Ευρώπη, η οποία ενέργεια δεν είναι δικιά της, έρχεται από το Καζακστάν και από το Αζερμπαϊτζάν, αλλά κάνει την μεταφορά και ε, Περίπου 97% τη ενέργεια που περνάει από εκεί, μέσα από την Τουρκία και έρχεται στην Ευρώπη, δεν είναι δικιά τη. Ε, Εμεί θα έχουμε δική μα ενέργεια ε, και αν συνδεθεί και ο, και ο EastMed, ο οποίο βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο εγκρίνονται μελέτε και ξαναέρχεται στο προσκήνιο, ε, θα σημαίνει πολλά πράγματα για μα, διότι θα γίνουμε ένα κόμβο. Αλλά θα πρέπει να πολεμήσουμε για να το καταφέρουμε αυτό, διότι υπάρχει η Γερμανία και στη συνεργασία με την Τουρκία που δεν θέλουν να γίνει κάτι τέτοιο από εδώ. Ε, βέβαια, και η Γερμανία βρίσκεται τώρα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση διότι έχασε το φυσικό αέριο καθώ έκανε μια λάθος στρατηγική στην οποία επένδυσε ε, με τους Ρώσους να έχει την ενέργεια για τη βιομηχανία της και βλέπουμε ότι μετά από 70 χρόνια ειρηνευτικών διαδικασιών φτάσαμε στο σημείο να βρισκόμαστε στο χείλος του πολέμου για την Ευρώπη. Οπότε για να μπορέσουμε ε, να πούμε το τι θα ακριβώς θα γίνει στην Ελλάδα ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, λόγω της ε, ασφαλής περιοχής της χώρας εξαιτίας της ε, πολιτικής σταθερότητας ενδέχεται να γίνει ένας κόμβος ε, όχι μόνο μεταφοράς ενέργειας, αλλά και μεταφοράς δεδομένων και διαμετακομιστικού εμπορίου. Ένας ρόλος που αξίζει στη χώρα μας εξαιτία της γεωγραφικής θέσης. Γι' αυτό το ρόλο, όπου τον έπαιξε στο παρελθόν, ε, ήταν ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο από την μηνοϊκή εποχή ακόμα. Κύριε Ρούσο, για το, για το, κλείσιμο, η λύση για να τελειώσει αυτός ο ο φαύλο κύκλο τη φρίκη, έναν δικό σα όρο, χρησιμοποιώ. Αν θυμάμαι καλά σε συνέντευξή σα στο, στο έθνο, είναι η, η συνύπαρξη ε, Ισραήλ και Παλαιστινίων. Ε, Αλλιώ, ανά πέντε χρόνια, ανά δέκα χρόνια, ανά δεκαπέντε χρόνια, θα βρισκόμαστε ξανά συνεχώς στο ίδιο έργο θεατές σε αυτή τη φρίκη. Κοιτάξτε, το 2002 όλα τα αραβικά κράτη με ένα σχέδιο που πρότεινε η Σαουδική Αραβία τότε, στη συνόδο του στην, στη Βηρητό, έκαναν, προ, πρότεινα στο Ισραήλ μια συνολική συνθήκη ειρήνης. Που λέγεται το Αραβικό Σχέδιο Ειρήνης. Τι έλεγε αυτό. Έλεγε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κράτος Παλαιστινιακό σε όλη τη Δυτική Όχθη και σε όλη τη Λόριδα της Γάζας, ότι θα πρέπει να φύγουν οι επικισμοί και ότι θα πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος για να διαχειριστούν με κοινό τρόπο, τα... να διαχειριστούν από κοινού συγγνώμη τα μουσουλμανικά, χριστιανικά και εβραϊκά α, ιερά προσκυνήματα στην Ιερουσαλήμ. Και σε αντάλλαγμα γι' αυτό, η... το σχέδιο αυτό πρόβλεπε την α, άνευ όρων και άμεση αναγνώριση του Ισραήλ από όλα τα αραβικά κράτη και την κατάργηση του, του, α, της, κατάστασης που... της εμπόλεμου κατάστασης που έχει το Ισραήλ με κάποια από αυτά τα αραβικά κράτη αυτή είναι η, η, η λύση που, θε, που, είναι η μόνη ρεαλιστική για να τελειώσει αυτή η σύγκρουση. Όλες οι άλλες λύσεις, είτε αυτές λέγονται σχέδιο Τραμπ, είτε σχέδια τύπου Μπατουστάν, δηλαδή μικρά-μικρά κομματάκια μέσα στη δυτική όχθη, στη λωρίδα της Γάζας που δεν θα συγκοινώνουν μεταξύ τους. Όλες οι μη βιώσιμε λύσεις απλά είναι προσχηματικές και δεν μπορούν να φέρουν ειρήνη. Νομίζω ότι το, η, η λύση έχει δοθεί, έχει δηλαδή τουλάχιστον από τις αραβικές χώρες και κυρίως από τη Σαουδική Αραβία, έχει δοθεί και ότι ε, είναι μπροστά μας, είναι δηλαδή η λύση των δύο κρατών. Εάν δεν έχουμε λύση των δύο κρατών, θα έχουμε ουσιαστικά τη λύση του ενός κράτους που όμως θα βρίσκονται δύο ή και τρεις κατηγορίες πολιτών ή αν θέλετε ή πικό, ε, και το οποίο θα είναι ουσιαστικά ένα κράτος απαρθχάιντ. Ε, νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν λύσεις, υπάρχει λύση αν θέλετε. Ε, η οποία έχει, συγγνώμη, ε, προταθεί εδώ και μια εικοσαετία περίπου ε, και είναι η μόνη που μπορεί να σταματήσει αυτό το φαύλο κύκλου της φρίκης να δώσει ασφάλεια ε, στο Ισραήλ που την που πρέπει να έχει και όπως κάθε κράτος αλλά να δώσει και πατρίδα στους Παλαιστίνες που και αυτοί ε, εδώ και ε, περίπου 80 χρόνια, ε, θα έλεγα 90 χρόνια ε, παλεύουν γι' αυτό. Κύριε Ρούσο, κύριε Ατσαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίε και κύριοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς ε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το ίδιο θέμα, κυρίαρχο στη συζήτησή μας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, μέρο δεύτερο για το απόψινό. No de facto, συζητάμε για τις εξελίξεις στο Ισραήλ. Εξετάζουμε τις οικονομικές και τις γεωπολιτικές μεταβλητές της κρίσης και σε αυτό το δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε και για το ιστορικό υπόβαθρο. Θα συζητήσουμε για τον παράγοντα της διπλωματίας για τον Αμερικανικό παράγοντα, για τον ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ-Παλαιστινίων, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ για τον παράγοντα Ελλάδα. Θέλω ευθύ αμέσω να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον κύριο Νίκο Σκουλά. Είναι δικηγόρος, είναι αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, είναι μαζί μας γιατί είναι βαθιά γνώστης των Εξελίξεων των Ιστορικών στη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα, καλώ ήλθατε, σα ευχαριστώ θερμά. Τιμή μου η πρόσκλησή σα, κύριε Μεταξά. Μεγάλη μα χαρά Σας ευχαριστώ να, είστε πολύ. Καλά. να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με το ιστορικό υπόβαθρο αυτή τη αντιπαράθεση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ε, κύριε Σκουλά, και σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι πώ φτάσαμε σήμερα εδώ. Ναι, κύριε Μεταξά, το καλούμενο ως παλαιστινιακό ή μεσανατολικό πρόβλημα ε, σχετίζεται με το ποιος νομιμοποιείται να κατοικεί, να διοικεί, να ευρίσκεται και να ελέγχει πολιτικά την ιστορική περιοχή της Παλαιστίνης, η οποία εκτείνεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα μέχρι την όχθη του Ιορδάνη και από τα όρη του Λιβάνου μέχρι την Χερσόνησο του Σινά, στο νότο. Ε, είναι η γη της Επαγγελίας, η γη Χαναάν της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία είχε υποσχεθεί τον Μωυσή ο Θεός μετά την έξοδο την, από την Αίγυπτο, περίπου το 1200 π.Χ. Είναι μια ιστορική περιοχή την οποία ανεκατέλαβαν οι Εβραίοι με τους διαδόχους του Μωυσή, τον Ιησού του Ναβή και τους υπόλοιπους κριτέ μετά το 1200 που έφυγαν από την Αίγυπτο και μετά από 40 χρόνια περιπλάνηση στο Σινά. Είναι η περιοχή στην οποία ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, το οποίο άκμασε με τον Δαβίδ, τον Σολομώντα, εκεί γύρω στο 900 π.Χ. Είναι η ίδια περιοχή η οποία κατακτήθηκε μετά από τους Ασυρίους, τους Βαβυλώνιους, τους Πέρσες, τους Έλληνες του Αλεξάνδρου, οι Σελευκίδες έμειναν σε εκείνο το σημείο. Είναι το σημείο το οποίο κατέλαβαν οι Ρωμαίοι μετά. Και το 70 μετά Χριστό, μετά από μία εξέγερση αυτού του ατίθεσου και μονοθειστικού τότε λαού των Εβραίων, κατεστράφει η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα τους και ο Ναός του Σολομώντα από τον Τίτο, τον Αυτοκράτορα και τον Βεσπασιανό νωρίτερα. Και μετά το 135 καταλύεται εντελώς από τους Ρωμαίους της εποχής του Αδριανού το Εβραϊκό κράτος, και οι Εβραίοι εξορίζονται από τη γη της Παλαιστίνης φεύγοντα σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Έχουμε λοιπόν την κατάλυση της εθνικής του εστίας, έχουμε την α, καταστροφή της κρατικής τους υπόστασης από το 135 μετά Χριστό, έχουμε ένα κράτος, ένα έθνος το οποίο διαβιεί σε μία διασπορά, το οποίο συντηρείται με τη θρησκεία του. Ο Ιουδαϊσμός ο οποίο μόνος μόνο στην παλαιά διαθήκη και μία ακολουθώντα την χριστιανική εκδοχή, αποτελεί και ένα τρόπο ζωή και κοινωνική οργάνωση, ο οποίο συντηρεί την εθνική συνείδηση των α, Εβραίων για 18 περίπου αιώνε στη διασπορά όλου του κόσμου. Ακόμη και στη σύγχρονη εποχή, ε, συνηθίζαμε να μιλάμε για ευραστή για εβραϊκό στοιχείο και όχι για Ισραηλινό Βέβαια. στοιχείο. Το, για Ισραήλ μιλάμε μετά το 1948, <στοί> κύριε Μεταξάν. Ε, Αυτός ο λαός υπέστη ποικίλε διώξεις στη διάρκεια της ιστορίας του, μένοντας σε γκέτο στις ευρωπαϊκές και στις άλλες πόλεις του κόσμου, με αρκετές απαγορεύσει. Και οφείλουμε να πούμε ότι μετά το 1492 που έδιωξε ο βασιλιά Φερδινάνδος και η Ισαβέλ από την Ισπανία όλου του Εβραίου, αρκετοί από αυτού βρήκαν καταφύγιο στην Οθωμανική επικράτεια και μάλιστα οι Θεσσαλονικοί Εβραίοι ήταν σε φαραδίδε προερχόμενοι από την Ισπανία εκείνη τη εποχή, χωρί αυτό να είναι το μοναδικό δράμα το οποίο βίωσε αυτό ο λαό στην πολυαίωνη διασπορά του. Μετά το 1880, το λεγόμενο σιωνιστικό κίνημα επιδιώκει με διεθνή α, συστράτευση και οργάνωση την επιστροφή των Εβραίων σε μία εθνική αιστεία. Οφείλουμε βέβαια να πούμε ότι μετά το 632 και την εξάπλωση των Αράβων α, από την κοιτίδα τους, η περιοχή α, φεύγει από τα χέρια των βυζαντινών μετά την μάχη στον ποταμό Γιαρμούκ το 641 μετά Χριστό, α, περιέρχεται στους Άραβες, Εκμουσουλμανίζεται η περιοχή. Τους Άραβες διαδέχονται μετά τα σταυροφορικά κράτη ή οι Οθωμανοί Τούρκοι, οι οποίοι κατέχουν την περιοχή μέχρι το 1918. Το σιωνιστικό κίνημα, λοιπόν, από το 1880 και μετά, στρατεύει την επιστροφή των Εβραίων στην εθνική τους αιστεία. Μεσούντος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1917, Ήδη νωρίτερα οι Αγγλογάλοι σύμμαχοι έχουν υποσχεθεί ότι θα τους απελευθερώσουν από τους Τούρκους, οι οποίοι είναι σύμμαχοι των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έτσι έχουμε μία εξέγερση η οποία εκδιώκει τους τοποτηρητές του Σουλτάνου στον Αραβικό κόσμο. Έχουμε τον Λόρενς Αραβία στην βοήθεια των Αγγλογάλων φυσικά σε αυτή την αντιοθωμανική εξέγερση των Αράβων. Uh, και ταυτόχρονα με του πολέμου το Νοέμβριο του 1917 ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπάλφουρ, με την λεγόμενη διακήρυξή του, διακήρυξη Μπάλφουρ, υπόσχεται στους Εβραίους μία πατρίδα στην ιστορική Παλαιστίνη. Uh, με τη λήξη του, δευτερου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, uh, η περιοχή της Παλαιστίνης... Στα προμεσιανικά έτσι, έτσι. Ε, με τη λήξη λοιπόν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Βρετανία με τη συμφωνία ΣΑΙΚΣ-ΠΙΚΟ και η Γαλλία το 1916 ήδη έχουν μοιράσει την περιοχή τη Μέση Ανατολή. Η περιοχή τη Παλαιστίνης περιέρχεται και τη Ιορδανία στην δικαιοδοσία τη Βρετανία, η οποία διοικείται ω βρετανική εντολή. Ενώ το 1922 η κοινωνία των εθνών, ω αντιστάθμισμα στην διακήρυξη μπάλφουρ περί εβραϊκή εθνική αιστεία, δημιούργει το κράτος της Υπεριορδανίας στην περιοχή εντεύθυν του Ιορδάνη ποταμού και στη σημερινή Δυτική Όχθη. Σταδιακά και όλες αυτές τις δεκαετίες μετά την διακήρυξη Μπάλφουρ αυξάνεται αθρώα ο εβραϊκός πληθυσμός, ο οποίος μέχρι τότε δεν ξεπερνούσε τις 25.000 το 1917, αυξάνεται αλματοδόσου. Και από Εβραίου οι οποίοι πέφτουν να αγοράσουν γη, και από Εβραίου οι οποίοι φεύγουν διοκόμενοι από άλλε περιοχέ. Και ιδίω μετά την επικράτηση του Χίτλερ στη Γερμανία. Ε, ένα φαινόμενο κορυφώθηκε στο και πλαίσιο και μετά του, δεύτερου 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 του ολοκαυτώματο των 6 εκατομμυρίων Εβραίων, εκεί μεταναστεύει αρκετό κόσμο, ο οποίο δεν έχει που αλλού να πάει. Μάλιστα, οφείλουμε να πούμε ότι επειδή δημιουργούνται συγκρούσει μεταξύ Αράβων και Εβραίων ε, στην περίοδο του Μεσοπολέμου, υπάρχει μία οργάνωση εβραϊκή, Χαγκάνα, η οποία επιδιώκει με συγκρουσιακό τρόπο την α, τρομοκράτηση του ντόπιου αραβικού πλειοψηφούντος πληθυσμού, αλλά και των Εβραίων και των Άγγλων διοικητών της περιοχής και όποτε η Βρετανία προσπαθεί να διατηρήσει μια σχέση ισορροπίας, α, οι Εβραίοι στρέφονται στην μεγάλη δύναμη που λέγεται Αμερική. Μετά λοιπόν την τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος, έχουν καμφθεί οι ηθικές αντιστάσεις της διεθνούς κοινή γνώμης, οι οποίοι βλέπουν ότι αυτός ο λαός, ο οποίος για 18 αιώνες δεν έχει κρατική υπόσταση και αιστεία και ο ΙΕ με το ψήφισμα 181 του 48 αποφασίζει την ίδρυση ενός εβραϊκού και ενός αραβικού παλαιστινιακού κράτους στην ιστορική Παλαιστίνη. Υπάρχει μάλιστα μία αναλογία 56-44 υπέρ των Εβραίων σε αυτή την αρχική απόφαση, το ψήφισμα το 181 του ΟΗΕ, για την δημιουργία δύο κρατών. Πληθυσμιακή η αναλογία. Διοικητική αναλογία. Διοικητική. Η πληθυσμιακή η πληθυσμιακη συνεχίζει να είναι συντριπτική υπέρ των Αράβων, α, των Παλαιστινίων. Τους Άραβες, μουσουλμάνους της περιοχής της Παλαιστίνης, λέμε Παλαιστίνιους. Ε, Ταυτόχρονα λοιπόν το Μάιο του 1948 με την ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ και την πάυση της Βρετανικής εντολής που ίσχυε εκεί από τον λήξη του, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ανακηρύσσεται το κράτος του Ισραήλ και τα νεοσύστατα κράτη της Αιγύπτου, της Συρίας, της Ιορδανίας επιτίθεται ταυτόχρονα στο νεογέννητο κράτος το οποίο καταγάγει μία νίκη και καταλαμβάνει τα περισσότερα εδάφη στα οποία προορίζονταν να γίνει το Παλαιστινιακό κράτο. Ταυτόχρονα με αυτή τον το λεγόμενο πόλεμο ανεξαρτησία, το Ισραήλ εκδιώκει με βίαιο τρόπο περίπου 750.000 ντόπιου Άραβε, μουσουλμάνους κατοίκου τη ιστορική Παλαιστίνη, οι οποίοι καταφεύγουν ω πρόσφυγε στη λωρίδα τη Γάζας, η οποία τελεί υπό Αιγυπτιακή κατοχή, στην δυτική όχθη που τελεί υπό Ιορδανική κατοχή, στο Λίβανο, το Νότιο Λίβανο κυρίω. και κάποιοι από αυτούς μένουν με πολύ αυστηρούς περιορισμούς και διαβιούν, ακόμα και μέχρι σήμερα, μέσα στο Ισραήλ. Δημιουργείται τότε η λεγόμενη Μεγάλη Καταστροφή, η Νάκμπα, με 750.000 πρόσφυγες Παλαιστίνιους, διωγμένους από το κράτος του Ισραήλ, οι οποίοι περιορίζονται, όπως είπαμε, πρόσφυγες στα γειτονικά αραβικά κράτη, στη Δυτική Όχθη, στη Λωρίδα της Γάζας και στο Νότιο Λίβανο. Α, μετά από αυτόν τον καταστροφικό πόλεμο... Κύριε Σκουλά, υπήρχαν τότε τα περιθώρια να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση οριστική ώστε να μην ακολουθήσουν όσα κατέγραψε η ιστορία τις επόμενες δεκαετίες μέχρι σήμερα. Ο πληθυσμιακό ωκεανό. Το, το, ναι. το λέω με δεδομένο ότι ο, ο διεθνής παράγοντας τότε με τα πολεμικά ε, είχε τη δυνατότητα να επέμβει, να εκφράσει μία άποψη η οποία διπλωματικά ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι πιο ισχυρή και αποδεκτή από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Κύριε Μεταξά, ε, απολάμβανε τη υποστήριξη της Ισραήλ. Οι Άραβες από την άλλη πλευρά, ένας πληθυσμιακός ωκεανός περιμετρικά του Ισραήλ, δεν αναγνώριζαν και δεν αποδέχονταν καν την ύπαρξή του. Οι θέσεις τις οποίες σήμερα έχουν οι ακραίοι της Μέσης Ανατολής ήταν οι θέσεις των Αραβικών κρατών μέχρι το 1979. Ότι δηλαδή δεν αναγνωρίζουν την κρατική υπόσταση και την νομιμοποιητική θέση του Ισραήλ στην περιοχή. δε, για να συζητήσει, να βρει μια μέση λύση, οφείλει να έχει και μια σύγκληση απόψεων. Θα θυμίσουμε ότι το διεθνέ περιβάλλον του ψυχρού πολέμου δεν ευνοούσε τόσο συγκλήσει τέτοιε με το Ισραήλ να έχει την αμέριστη υποστήριξη τη Δύση, και κάπου εκεί και η Σοβιετική Ένωση να έχει του δικού τη διαμεσολαβητικού ρόλου, οι οποίοι δεδομένων των δύο στρατοπέδων του παγκόσμιου. Uh, σε πολιτικού συστήματο δεν αναγνωρίζω. Ο φίλο του εχθρού μου δεν μπορεί να είναι λοιπόν. και δικό μου φίλο. Ούτω εχόντων των πραγμάτων, στον πόλεμο των έξι ημερών το 1967, το Ισραήλ σε έξι μόλι μέρε καταλαμβάνει τη δυτική όχθη από την Ιορδανία, τα υψώματα του Γκολάν ανατολικά τη Τιβεριάδα Λίμνη από την Συρία και τη χερσόνησο του Σινά από την Αίγυπτο. Αυτό ο πόλεμο αστραπή, ο οποίο έφερε σε κατοχή και την υπόλοιπη Παλαιστινιακή γη, με κάποιο τρόπο προσπαθήθηκε να ανατραπεί με τον πόλεμο του Γιώμ Κιπούρ το 1973, με συντονισμένη ξανά επίθεση των Αραβικών κρατών προς το Ισραήλ, η οποία παρά τις αρχικές επιτυχίες της, δεν είχε θετική έκβαση. Το Ισραήλ κατάφερε να κρατήσει τα κεκτημένα του, Οπότε μετά τη σιγή των όπλων και στον πόλεμο του Γιώμ Χιπούρ του 73, το οποίος προκάλεσε και τη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση τότε, ε, έχουμε ένα αναπροσανατολισμό και μια κονιορτοποίηση, θα λέγαμε, της αραβικής ομοφωνίας απέναντι στο Ισραήλ. Η Αίγυπτος, με μυστικές στην αρχή συνομιλίες στο Camp David της Αμερικής, το 2000 το, το, με πρωτοβουλία Κλίντον. Το 1979 εθλήντων. με τον Κάρτερ στο Camp David. Ναι. Ε, συνάπτει Συμφωνία Ειρήνης ερήμην των υπολείπων αραβικών κρατών, αποβάλλεται από τον Αραβικό Σύνδεσμο και με αυτήν αναγνωρίζει πρώτη αυτή η ηγέτητα δηλαδή του αραβικού κόσμου, πολύ μεγάλη σημασία ρόλου τη Αιγύπτου σε όλη αυτή την ιστορία. Συνάπτει λοιπόν η ειρηνευτική Συμφωνία με το Ισραήλ, το αναγνωρίζει και επιστρέφεται στην Αίγυπτο η κατεκτημένη από το Ισραήλ Χερσόνησος του Σινά με τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ. Αναφέρομαι στο Καμπ Ντέιβιντ γιατί ακολούθησαν το 2000 με πρωτοβουλία Κλίντον ξανά... Δεν τελεσφόρησε αυτό. Που δεν τελεσφόρησαν. Δεν Ακριβώς τότε Αραφάτ από τη μία, ο Εχούτ Μπάρακ από την άλλη δεν τελεσφόρησαν. Ένα, στο μεταξύ διάστημα ναι, κύριε Μεταξά, Έχουμε, α, ξαναλέμε το, τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ mm. με την Αίγυπτο, α, η οποία παίρνει πίσω το Σινά, η Γάζα παραμένει υπό Ισραηλινή κατοχή και αναγνωρίζει πρώτη το κράτος του Ισραήλ. Το 82 έχουμε επέμβαση του Ισραήλ στο Λίβανο, α, όπου φιλοξενούνται Παλαιστίνοι πρόσφυγες. οφείλουμε να πούμε ότι και οι Παλαιστίνοι οι οποίοι διαβιβούν στην Ιορδανία, στο Λίβανο, δεν ή χάνουν πάντοτε τη αδελφική φιλοξενία. Οφείλουμε επίση να υπογραμμίσουμε ότι ούτε η Λωρίδα τη Γάζα έγινε ποτέ Παλαιστινιακό κράτο ανάμεσα στο 48 και στο 1967, αλλά τελούσε υπό Αιγυπτιακή κατοχή, ούτε η Δυτική Όχθη, η οποία τελούσε υπό η Ορδανική κατοχή. Ούτε τα υψώματα του Γκολάν που κατήχε το, η Συρία μέχρι το 1967, έγινε κάτι από αυτό το οποίο είχε προβλέψει ο ΙΕ. Με το ψήφισμα 181 ε, στην Βηρή. Βυρητό... Υποαραβική επιρροή. Βέβαια. Μεν. Ε, ποτέ όμω ω Παλαιστινιακή ως... α... εστία. Παλαιστινιακό κράτο. Μάλιστα, έχουμε και μία σοβαρή παράμετρο. Ε, η ριζοσπαστικοποίηση του Παλαιστινιακού κινήματο ξεκινάει το 1964 με τον Γιάσα Αραφάτ και την, Εδρα... ε, την PLO, την Οργάνωση για την Απελευθέρωση τη Παλαιστίνη, η οποία έχει και το ένοπλο τμήμα τη Φατάχ. Ε, και είναι ένα, ένα είδου διεθνή συνομιλητή. Ξεκινώντα φυσικά με ένοπλη δράση, η οποία ήταν απαγορευμένη και χαρακτηρίζονταν ω τρομοκρατική ε, σε αυτό το πλαίσιο. Μετά λοιπόν και τον εισβολή στο Λίβανο το 1982, είχαμε μάλιστα το δράμα τη σφαγή των Παλαιστινίων στα στρατόπεδα Σάμπαρα και Σατήλ από του συνεργάτε των Ισραηλινών και τους του του Νοτιού Λιβάνου. Ε, Έχουμε την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και αφού ομοιογενοποιείται κατά κάποιον τρόπο η πλανητική κυριαρχία, έχουμε το 1993 α, τις συμφωνίες του Όσλο ανάμεσα στον Γιάσερ Αραφάτ και τον Ιτζάκ Ράμπιν, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος όπως και ο Ανουάρ Σαντάτο, ο οποίος υπέγραψε την, ως Αιγύπτιος πρόεδρος τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ, δολοφονεί το μένα του Άρσαντα του 80 από κάποιον, α, κάποιο μέλος εξτρεμιστή Άραβα. Και το 1995 ο Γιτζάκ Ράμπιν. Ο το 1995. Δηλαδή εκεί είναι μια αθεράπευτη, α, μια αθεράπευτη αντιπαλότητα η οποία μέσα από διεθνεί στοιχήσεις και τοπικά δράματα και τοπικές πολιτικές αγεφύρωτες ο κόσμο υποφέρει μεγάλε καταστροφέ. Οφείλουμε να πούμε και το εξή βέβαια, ότι μετά την εκδίωξη, την, την άκμπα, τη μεγάλη έτσι καταστροφή του 1948 για του Παλαιστίνιου που διώχθηκαν από τον νεότευκτο Ισραήλ, έχουμε το ίδιο με τι εβραϊκέ κοινότητε τη Μέση Ανατολή. Οι Εβραίοι που ζούσαν στο Κάιρο, στη Βαγδάτη, στη Δαμασκό, στην Τρίπολη, εκδιώκονται. Έχουμε μια, ένα άλλο δράμα και επιστρέφουν στο Ισραήλ, ανά τον κόσμο, δηλαδή. Αυτοί οι δύο λαοί έχουν σε όλη αυτή τη μακρά διάρκεια της αντιπαλότητας δεν παραλείπουν να πληγώνουν ο ένας τον άλλο όπου, όπου βρίσκονται. Α, μετά λοιπόν τις συμφωνίες του Όσλο το 1993 συμφωνείται με τον Γιτζακ, uh, Ράμπιν και τον Γιασέρα Ραφάτ οι οποίοι πήραν και τον Όμπελ Ειρήνης, α, η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους όμως αυτό δεν επετέχει. Στην πράξη, η Παλαιστινιακή, η Ισραηλινή κατοχή στη Δυτική Όχθη συρρυκνώνεται εν μέρη, δημιουργούνται τριών ειδών ζώνε απόλυτου ελέγχου από το Ισραήλ έω μερικού ελέγχου έω παραχώρηση στην α, α, διοίκηση τη Παλαιστινιακή Αρχή. Έχουμε το 2007 την επικράτηση τη ΧΑΜΑΣ, μια άλλη εξτρεμιστική οργάνωση στη Γάζα ενώ η Δυτική Όχθη ελέγχεται από τη Φατάχ και το Μαχμού του διάδοχο του για Σεραραφάτ και συνεχίζονται οι επικισμοί, συνεχίζονται η, η, βία, ο διαχωρισμός με κριτήρια α, φιλετικά στα δικαιώματα και εντός του Ισραήλ και στις κατεχόμενες περιοχές. Η προοπτική Ισραηλινού κράτους δεν διαφαίνεται πουθενά και φυσικά κύριε Μεταξά όλη αυτή η, η πολιτική βία φέρει κάποια αδιέξοδα. Σκεφτείτε την κατάσταση των Παλαιστινίων, πρόσφυγες ανά τον κόσμο, πρόσφυγες στις γειτονικέ αραβικές χώρες, υποσυνεχή επιτήρηση, υποτίμηση, δίωξη, στέρηση, κατοχή στην Γάζα και στην Δυτική Όχθη και μία διαρκή υπαρξιακή ανασφάλεια από την άλλη για το κράτος του Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ είναι μια σχηνοτενή γεωγραφική λωρίδα η οποία περιβάλλεται από ένα ωκεανό εχθρότητας και αντιμετωπίζει υπαρξιακό θέμα, δηλαδή οι, αδιάλακτοι της περιοχής, η Χαμάς, το Ιράν, έχουν διακυριγμένους η έχουν διακηρυγμένους στόχους την εξάλληψη του κράτους του Ισραήλ. Επιχειρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια μία συγκατάνευση προς το Ισραήλ, με την Αμερικανική προτροπή, λεγόμενη συμφωνίε του, Αρα... του Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι ο κοινός γεννήτωρας και των Εβραίων και των α, Αράβων, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Ε, όπου οι πλέον, τα πλέον δυτικόστροφα α, κράτη αραβικά αναγνώρισαν το Ισραήλ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται το Μπαχρέιν, το Σουδάν, το Μαρόκο, α, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και επίκειτο η συμφωνία με παρόμοιους όρους από τον άλλο μεγάλο παίκτη της περιοχής, την Σαουδική Αραβία. Αυτό προσπαθούνταν να γίνει. Φυσικά το Παλαιστινιακό δεν είχε επιληθεί αυτό περίπου αντιμετωπίζονταν ως... Θα ήταν όμως ένα σημαντικό βήμα. Ε, 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 είχαν ανοίξει διάβλη επικοινωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της ε, Σαουδικής ε, ναι, Αραβίας. Ναι, ναι. Σκεφτείτε ότι από το 1948 που ιδρύεται το Ισραήλ, το πρώτο κράτος που το αναγνωρίζει με τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιτ είναι η Αίγυπτος το 1979, η Ορδανία το 1993 και έπεται το Μπαχρέιν, το... τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Σουδάν και το Μαρόκο τα προηγούμενα μόλις έτη. Ε, απέναντι, λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση όπως είχε, την κατάσταση ανελευθερίας, την κατάσταση πίεσης και τα έχουμε την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Διεξάγεται από μια οργάνωση η οποία ενισχύεται από ακραίους μουσουλμάνους. Έχει την πολιτική στήριξη του Ιράν, η Τουρκία στεγάζει τη Χαμάς α, με γραφεία στο γεωγραφική της περιφέρεια, ο αρχηγός της είναι στο Κατάρ, διαμένει στο Κατάρ και έχουμε λοιπόν αυτή την βάρβαρη, βίαιη έκρηξη βίας στο Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι επισφαλές και δεδομένης της δημογραφικής ανισομέρειας η οποία επιδεινώνεται με τα χρόνια σε σχέση με τους αραβικούς πληθυσμούς και το Ισραήλ όσοι χάθηκαν την 7η Οκτωβρίου και απήχθησαν ως όμοιροι μπορεί και να μην χάθηκαν στους προηγούμενους πολέμους. Για το Ισραήλ είναι ένα σοκ αυτό το οποίο συνέβη και συμβαίνει με τους όμοιρους μέχρι τώρα. Είναι κύριε Σκουλά στα όρια της ε, μία πιθανή πρόθεση από τη Χαμάς από τη Χεσμολάχ και από το Ιράν, να προκαλέσουν μία ισχυρή Ισραηλινή απάντηση, ενδεχομένως μία εκτεταμένη χερσαία ε, επιχείρηση, οδηγώντας σε μία μεγάλη διεθνή κρίση που θα σταματούσε πιθανές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα τη διπλωματική προσέγγιση Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας. Είναι ακραία υποθετικό αυτό το σενάριο. Δεν νομίζω ότι είναι ακραία υποθετικό. Ε, η Χαμάς μπορεί να είναι μία τρομοκρατική οργάνωση, αλλά έχει πολιτική σκέψη. Ε, δεν δρά μόνο στα τυφλά ή μόνο με πράξεις βίας. Προφανώς έχει και κάποιες πολιτικές στοχεύσεις. Η όξυνση των πραγμάτων στη Μέση Ανατολή ακριβώς ακύρωνε οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης του Ισραήλ. Και μάλιστα είδαμε μέσα στο Μπαχρέιν, δεν θυμάμαι και ποια άλλα κράτη, έχουν παγώσει τι διπλωματικέ του σχέσει από αυτά με τα οποία είχε γίνει συμφωνίες του Αβραάμ. Πάγωσαν τι διπλωματικέ του σχέσει. Είναι έκθετε οι κυβερνήσει των Αραβικών κρατών ενό ωραίου αίμα αμάχων Παλαιστινίων στην Γάζα ή στη Δυτική Όχθη να συνομιλούν με το Ισραήλ το οποίο αμήνεται για αυτό το οποίο του συνέβη, αλλά άμετρα. Ε, οφείλουμε να δούμε και το εξή. Όταν ο, ο Αντώνιο Κουτιέρεο, ο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, α, δηλώνει, προκαλώντα την οργή του πρέσβή του Ισραήλ, ότι δεν ήρθε από το πουθενά η, η σφαγή τη Χαμά, πρέπει να δούμε ότι όσο υπάρχει άλυτο αυτό το πρόβλημα, όσο όλοι κρατάν το όπλο προτείνοντας τη βία αντί την συνδιαλλαγή, όσο δεν επιλύεται ένα χρονίζον θέμα το οποίο δεν εγκαταλείπεται, δεν σιγάται, δηλαδή οι Παλαιστίνοι μένουν εκεί που είναι, ως κάποιοι φεύγουν, η δημογραφική του στόχευση είναι πολύ συγκεκριμένη, η επιμονή του στον εθνικό του στόχο είναι πολύ ξεκάθαρη και το αίτημα του είναι δίκαιο. Δεν δικαιούνται οι Παλαιστίνοι να έχουν πατρίδα, δεν δικαιούνται οι Παλαιστίνοι να έχουν Πολιτική υπόσταση. Δεν το είπε αυτό ο ΙΕ το 1948. Ποιος το αρνείται αυτό. Όσο λοιπόν κύριε Μεταξά έχουμε καταπιεσμένο λαό, όσο έχουμε κατακτημένο κόσμο, όσο έχουμε βία, όσο έχουμε, όσο έχουμε μη συμφιλίωση, θα έχουμε έκρηξη βίας. Δεν χρειάζεται πολιτική σοφία αυτό. Ναι, και ε, φαίνεται αυτό και στην πορεία, yeah, στην πορεία των, των, ετών. Ερώτηση, επειδή αναφερθήκατε σε, σε το πρόβλημα. Ένα τέτοιο είναι, ένα, ένα άλλο το, άλλη το πρόβλημα. Είναι τρία ορόσημα, ε, θα σας τα αναφέρω, για το σημείο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, το ναυάγιο στο Camp David το 2000, η δολοφονία Γιτζάκ Ράμπιν το 1995, και η άκαρπη σύνοδος στη Βηρητό το 2002, αυτό το περίφημο αραβικό σχέδιο ειρήνης που δεν πήρε ποτέ σάρκα και οστά. Και τότε με πρωτοβουλία είναι. της Σαουδικής Αραβίας. Και βέβαια είναι κύριε Μεταξά, α, η, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τόσο τεταμένη, ούτως ώστε οποιοςδήποτε Ισραηλινός ή Άραβας, και βλέπουμε και μια συντηρητική μετατόπιση του πολιτικού σκηνικού, στο εσωτερικό του Ισραήλ, όπου ελέγχεται η κυβέρνηση από ακραίου, υπερορθόδοξους, Εβραίου, η πολιτική λοιπόν η, 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 και από την άλλη η χαμάς, χαμά, αγεφύροντα δηλαδή πολιτικέ αντιλήψει που δεν συγκλίνουν σε κάποια συγκατάνευση για το μέλλον, η μία πλευρά θεωρεί πρόβλημα την ύπαρξη της άλλης την ριζική ύπαρξη. Οι ακραίοι τη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν το κράτο του Ισραήλ ω μια μεσοπρόθεσμη ιστορική πραγματικότητα αντίστοιχα με τα σταυροφορικά κράτη του όψιμου Μεσαίωνα. Μια παρένθεση. Μια παρένθεση. Μια μεσοϊστορική παρένθεση. Και το ίδιο το Ισραήλ αντιμετωπίζει την ύπαρξή του, ε, αντιμετωπίζει υπαρξιακά θέματα. Δηλαδή, έχει το βίωμα του ολοκαυτώματο, έχει το βίωμα αιώνων διώξεων και απομόνωση, 18 αιώνε, από το 135 μέχρι το 1948 είναι 1813 χρόνια. Όλοι αυτοί λοιπόν οι διοκόμενοι βρήκαν μια πατρίδα και έκτοτε αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπαρξιακό μέσα σε ένα ωκεανό εχθρότητα, μια χινοτενή λωρίδα γη, αν, αν τη δείτε στον παγκόσμιο χάρτη, και στον χάρτη τη Μέσης Ανατολή, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ε, όπου μένουν γατζωμένοι με άσβεστας μνήμες δυσάρεστη εμπειρία. Σκεφτείτε και την ζωή μέσα στο Ισραήλ, το οποίο με τον Iron Dome ή με οποιοδήποτε την ασπίδα του Δαβίδ ως α, ε, μεθόδους κάλυψης του εναέριου χώρου τους αμυντικές, αντιμετωπίζει κάθε τόσο ρουκέτες από τη Γάζα, ρουκέτες από τον Νότιο Λίβανο, ε, εισόδου τρομοκρατών, οι τρομοκρατικέ πράξει στου δημόσιου χώρου του. Όλο ο κόσμο του Ισραήλ βρίσκεται σε σκοπιά, βρίσκεται με το ένα χέρι σε ένοπλο. Είναι μια οδυνηρή καθημερινότητα. Ακόμα κι αν είσαι κατακτητή, η καθημερινότητά σου, ακόμα κι αν είσαι κυρίαρχο, η καθημερινότητά σου είναι μια διαρκή μάχη ασφάλειας ο παράγοντας Ελλάδα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο το οποίο μας καταγράφεται απόψε, ποιο είναι. Ο παράγοντας Ελλάδα καθορίζεται σε σχέση με το Μεσανατολικό από την εμφάνιση του 1948 με δύο διαδοχικές στάσεις. Η πρώτη στάση με την έναρξη του προβλήματος το 1948 καθορίζεται από την ύπαρξη μεγάλης Ελληνική παροικίας στις αραβικέ αραβικές χώρες. Οι σχέσεις μας με τους Άραβες ιστορικά είναι σχέσεις καλές. Δεν έχουμε μνήμες απεικιοκρατίας ούτε μνήμες βίας με αυτό τον λαό στους πρόσφατους αιώνες της ιστορίας μας. Α, διαβιούν ιδίως στην Αίγυπτο ακμάζουσες ελληνικές κοινότητες οι οποίες καθορίζουν και την πρώτη στάση της ελληνικής κυβέρνησης ως φιλοαραβική, φιλοπαλαιστινιακή σε αυτό το θέμα. Και όταν μετά το 1955 ανοίγεται το κυπριακό θέμα, αυτό επίσης καθορίζει την ελληνική επιλογή απέναντι στο Ισραήλ, το οποίο το αναγνωρίζει η Ελλάδα μόλις το 1990. Όλη δηλαδή την πρώιμη φάση της, του Παλαιστινιακού ζητήματος, η Ελλάδα υποστηριζόμενη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από τους Άραβες για τα θέματα του Κυπριακού, έχοντας παραδοσιακά καλές σχέσεις και έχοντας τις δικές της ιστορικές μνήμες, εμπειρίες, καταστροφές, διώξεις, διασπορές, ως ένα πάσχων λαός ο οποίος δεν άσκησε βία στη Μέση Ανατολή, αλλά πήγε με πολιτισμό, πήγε με εμπόριο, πήγε με επιστημονική συνεργασία, αν θυμάστε καλά, οι Ελλήνες μηχανικοί της δεκαετία του 70 και του 80 εργάζονταν συστηματικά στη Μέση Ανατολή, ε, προσέγγισε με μεγάλη εγκαρδιότητα το δράμα των Παλαιστινίων. Τα ελληνικά καράβια πήραν το Γιάσερ Ραφάτ και τους Παλαιστίνιους το 83 από το Ιδρυτό. Ο Γιάσερ Ραφάτ κλήθη από τον Ανδρέα Παπανδρέου επανειλημμένα στην Ελλάδα. Είχε το πολιτικό ανάστημα να το κάνει αυτό. Σε και με παρουσίασε παρουσία σε, σε συνέδρια βέβαια, του, του Πασό. Βέβαια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ε, αυτή λοιπόν η στάση της Ελλάδας υπαγορεύτηκε από τη δική της α, ιστορική εμπειρία, τα δικά της ανοιχτά διεθνή θέματα προεχόντως το Κυπριακό και καθορίστηκε μέχρι σε ένα σημείο έτσι. Οφείλουμε να πούμε ότι τη δεκαετία του 1990 έγιναν πιο στενές οι παραδοσιακά καλές σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία. Υπέγραψαν μια σειρά συμφωνίες στις οποίες η Τουρκία υπήρξε ακρογωνίες λίθος ασφάλειας για το Ισραήλ στην περιοχή, αλλά αυτή η πολιτική άλλαξε το, 1910, το 2010, μετά την επιχείρηση μαβί Μαρμαρά, με την οποία ο Ερντογάν, μετακινώντας την παραδοσιακή τουρκική πολιτική πως μια ευρύτερη μουσουλμανική επίθεση φιλίας προς τον μουσουλμανικό κόσμο παγκοσμίως, Απιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας με το πλοίο Μαβίου Μαρμαρά. Τότε Ισραή... ενόπλο το κράτος του Ισραήλ παρεμπόδισε αυτή την επέμβαση και δια... όσο διαφαίνονταν η... η στροφή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής προς το Ισραήλ αντίστοιχα άνοιξε ένα παράθυρο προς την Ελλάδα με μία πρώτη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Γιώργο τον Παπανδρέου στη Μόσχα το 2010 η οποία εξελίχθηκε σε στρατηγική σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία και με την Ελλάδα. Η Δύση μετά την επαμφωτερίζουσα στάση της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ και την σταδιακή της αυτονόμηση από τις απόλυτες δυτικές συμπράξεις είδε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, η Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η αναγκαίοι γεωπολιτική, γεωγραφική, πολιτική εταίροι σε μία αδιάσπαστη συνέχεια μέχρι τον πυρήνα της Δύσης. Από το Ισραήλ μέσω της Κύπρου και της Ελλάδος μπορεί να διαχέεται αδιάκοπα η δυτική επιρροή προς τη Μέση Ανατολή. Αυτό το οποίο οφείλουμε να δούμε δηλαδή μετά το 2010 και το βλέπουμε και έντονα μετά την εξελισσόμενη κρίση του Οκτωβρίου είναι ότι ο ελληνισμός είναι ένας ενδιάμεσος γεωγραφικός χώρος Πολιτικό πολιτικός χώρος ο οποίος μπορεί να παίξει το ρόλο της διείσδησης, της δυτική επιρροής προς τη Μέση Ανατολή. Αυτή η αδιαμεσολάβητη συνέχεια μέσω της ελλαδικής και της κυπριακής δημοκρατίας θα πρέπει να φυλαχθεί ως κόρη φθαλμού και από τη Δύση και από την παγκόσμια κοινότητα εάν θέλουμε να υπάρξει μία εξισορρόπηση και μία δυνατότητα παρέμβασης υπέρ της ισορροπίας των πραγμάτων στη Μέση Ανατολή. Δεν λέγεται πιο λιτά. Ναι, ναι. Και ε, καταλαβαίνω και τον όρο που πολύ προσεκτικά χρησιμοποιείται, ο όρος εξισορρόπηση. Φέβαια. Γιατί ο όρος λύση απέχει ακόμη πάρα πολύ από την σημερινή πραγματικότητα σε αυτήν την πολύ ευαίσθητη περιοχή. Κύριε Μεταξά, α... Όταν οι ακραίοι των δύο εκδοχών αντιμετωπίζουν με όρους εξαφάνισης τον αντίπαλο, εκεί μιλάμε για όρους εξισορρόπησης. Δεν μπορεί ούτε το Ισραήλ να εξαφανιστεί ως κρατική οντότητα, ούτε οι, Ισραήλ, ούτε οι Παλαιστίνοι να παραμείνουν χωρίς πατρίδα. Σε, σε μεσοϊστορικό βάθος. Δεν συνάδει ούτε με τον ανθρωπισμό, ούτε με το δίκαιο, η παντελής κατήσχηση του ενός από τους δύο. Πρέπει να μιλάμε πάντα για όρους συνύπαρξης. Και στο μέτρο που ο ένας από τους δύο ή και οι δύο χρειάζονται μία επαφή με τη Δύση, ο ελληνισμός, μέσω της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι ο αναγκαίος όρος επαφής και επιβίωσης. Δεν λέγεται πιο απλά. Ναι, ναι, κατανοητό. Το... Αυτό κα, δεν το οποίο η Ελλάδα οφείλει να αναδείξει ως αναντικατάστατη θέση στα διεθνή φόρα είναι ακριβώς ότι η θαλάσσια και η πυροτική της πολιτική συνέχεια και ύπαρξη μέχρι τις ακτές της Φινίκης, μέχρι ανοιχτά της αμοχώστου της Λεμεσού, σε συνέχεια με το Καστελόριζο, τη Ρόδο, την Κρήτη και την υπηρετική Ελλάδα, είναι όρος διατήρησης μια υπαρξιακή ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Τόσο αναντικατάστατη. Επιμύθιο. Από τη μία διώξη από το 135 μετά Χριστόν μέχρι και το δεύτερο παγκόσμιο, μεταπολεμικά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Από την άλλη η αναζήτηση μιας κρατικής υπόστασης που δεν εξασφαλίστηκε ακόμη και σε περιόδους που η περιοχή ήταν υπό μουσουλμανική επιρροή η επόμενη μέρα. Μπορούμε να την αναγνώσουμε. Μπορούμε να δούμε τον εξελισσόμενο διεθνή συσχετισμό των δυνάμεων, κύριε Μεταξά. Βιώνουμε κατά την ταπεινή μου κρίση ένα μεταδυτικό πολυκεντρικό παγκόσμιο σύστημα, του οποίου τριγμός γέννησης είναι και τα επεισόδια του Οκτωβρίου που μας πέρασε. Αυτή η, αυτός ο πολυκεντρικός κόσμος, σημαντική συνισταμένη του οποίου θα είναι και ο μουσουλμανικός κόσμος, ως χειραφετημένος, μη απόλυτα εξαρτώμενος, πλέον από την παντοκρατορία της δύση είναι μία συνισταμένη η οποία θα επηρεάσει αποφασιστικά τα θέματα της Μέσης Ανατολής και του Πολυστινιακού δράματος. Uh, θεωρού, θεωρώ ότι τα σημερινά δραματικά επεισόδια και ο κατακαιρματισμός της διεθνούς δυνατότητας και ο μη, η, η έλλειψη μονοπωλίου διεθνούς δυνατότητας πια, σε ένα μέσο ιστορικό χρόνο θα επιφέρει και πρέπει να επιφέρει την δικαίωση των Παλαιστινίων την αποκατάσταση ενός Παλαιστινιακού κράτους με όρους ασφάλειας και για το Ισραήλ. Σε αυτό το ρόλο, το Διεθνές Δίκαιο, κάθε φιλιρινικό κράτος το οποίο δεν επιδιώκει την απολυτότητα της επιδιώξης του, οφείλει να συμβάλει. Η θέση της Ελλάδας είναι αυτή. Ε, θεωρώ δηλαδή ότι η συ... μετά την κατακραυγή για την υπερβολή στην Γάζα, μετά την κατανόηση για την ασφάλεια του Ισραήλ, την οποία βίωσε και βιώσαμε όλοι μετά τις σφαγές της Χαμάς της 7 η Οκτωβρίου. Η πολυκερματισμένη πια διεθνής κοινότητα με όρους ισχύω θα πρέπει να παρέμβει σε μια πιο εξισορροπητική και αποκαταστατική λύση με περιορισμό των ακραίων εκδοχών. Οι Παλαιστίνοι δικαιούνται πατρίδα. Το Ισραήλ δικαιούται ειρήνη και ασφάλεια. Κύριε Σκουλά, σα ευχαριστώ θερμά. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ Είμαι. πολύ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ θερμά.